καλησπέρα σας. Επειδή η παραστασή μας ανατρέχει σε πολλά επεισόδια, εποχές, γεγονότα, η μικρή από εδώ και λόγου μου θα σας πληροφορούμε μέσα στις άκρες για το πού βρισκόμαστε και γιατί. Έλα στο έργο μας. Ναι, ναι, το έργο μας. Το έργο μας, κυρίες και κύριοι, μόνον υπόθεση και πυροτεχνήματα δεν έχει. Κατά τα άλλα, όμως, έχει μουσική, χορό, τραγούδι, γιατί λέει είναι ένα έργο που αποφάσισε να το ρίξει όξο, άφησε τη μάνη. Θέλει να πει, κυρίες και κύριοι, ότι το έργο μας είναι το αδύνατο να τεθεί υπό περιορισμό. Τι μας συμβαίνει όταν σκεφτόμαστε κάτι που δεν το χωράει ο νους μας? Μας στρίβει. Μάλιστα. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να πούμε κάτι και η κουβέντα μας δεν το χωράει? Το στρίβουμε στο τραγούδι. Διότι το τραγούδι είναι μια κουβέντα που τρελάθηκε. Και όταν πάλι δεν μας στάνει το τραγούδι, τι κάνουμε? Το στρίβουμε στο χορό. Διότι ο χορός είναι ένα ξανατραγούδι που ξανατρελάθηκε. Πολλά λες! Καλώς. Μια τελευταία διευκρίνηση, κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι το έργο μας είναι κωμωδία, αλλά δεν είναι γιατί το λέμε εμείς ή γιατί έτσι γράφτηκε. Είναι για ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο έγκυρο λόγο. Το δηλώσαμε ως κωμωδία. Το υποβάλαμε στην Επιτροπή Ελέγχου ως κωμωδία και ενεκρίθη ως κωμωδία δια της υπαριθμών 195 αποφάσεων. Τώρα με αυτό δεν θέλω να πω ότι βάσει του νόμου τάδε είστε υποχρεωμένοι να γελάσετε κάθε άλλο. Εγώ απλώς επισημαίνω το γεγονός ότι η αδίποτε ομοιότηση της κωμωδίας μας με δράμα είναι εντελώς συμπτωματική. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Καλησπέρα να παιδάδες, καλώς ορίσατε κυράδες. Καλώς ορίσατε κυράδες, καλησπέρα να παιδάδες. Μέλισσες μάζεψαν τη γύρη, φέρανε στο πανηγύρι. Οι μέλισσες ζυμώνουν μέλι, πήγε μου φάκ και μη σε μέλι. Τα παιδιά φέραν το φαραμάκι, τα παλικάρια το μεράκι. Στο βράζι στο βαρέλι, ήλιε μου και μη σε μέλι. Όσα κι αφού κι ό,τι κι αδείτε, να μη μου παράξενε φτύτε. Όσα χωράνε στην αλήθεια, δεν τα βαστά τα παραδείχια. Σόρδα η τριάντα φίλια, υπό το καλιά κραβία και καρπούζια η μίλια. Σε έχω και να μ' έχεις τα μυστικά μου να κατέχεις. Τα μάτια σου είναι ο ουρανός μου και το τραγούδι σ' ο καημός μου. Γαλάζια θάλασσα η ποδιά σου, άστρα στολίζουν τα μαλλιά σου. Φόρκε, ρινός από το φέξι, ο ήλιος θα έρθει να σε κλέψει. Φάκι, βιολιά για να χορέψεις και δώρα για να σε πλανέψει. Βόσκουν βάζει
σάρκες στο λιβάδι, χορταριάζει ο ουρανός, βγαίνει ο ήλιος απ' τη δύση, καθαρίζει ο διερίνος και τα αυγά κλωσάει ο λύκος που κάνε ο Πετίνος. Άγιε μου Γιώργη Καβαλάρη, έργα ψηλά στο κεφαλάρι. Βάλε και την αρματοσιά σου, καβάλα στα λογοκεριά σου. Το δράκο χτύπα να σκοτώσεις, την κοπελιά να λευτερώσεις. Παιδιά είναι δική σου κι είναι γλυκιά σαν το ψωμί σου. Κέντρο σε ρίζα το κρασί σου, η κοπελιά είναι δική σου. Ο Θείασος άρχισε κιόλας να τραγουδά. Εγώ σας συγγραφέας θα ήθελα να σας πω γιατί το τσίρκο μας έχει τόσα πολλά τραγούδια. Κανένα από αυτά δεν παίζει μέσα στο έργο ρόλο διακοσμητικό. Άλλα είναι ολοκληρωμένα επεισόδια και άλλα η κατασταλαγμένη πείρα από κάποιο γεγονός. Υπάρχουν στη ζωή καταστάσεις που δεν τις χωράει ο λόγος και τότε ή παραχωρεί τη θέση του στη σιωπή ή τρελαίνεται και γίνεται στίχος και στίχος που ξανατρελαίνεται και γίνεται τραγούδι. Τότε το τραγούδι έχει την πυκνότητα της κραυγής ή του γέλιου ή της παροιμίας ή του μύθου. Έτσι λοιπόν τα τραγούδια στο τσίρκο μας είναι κάτι σαν γέφυρες από εμπειρίες που μας περνάνε από ένα επεισόδιο σε άλλο. Συχνά οι όχθοι που μας βγάζουν είναι γεμάτοι προσδοκίες, όπως θα συμβεί σε λίγο. Ας αφήσουμε όμως όσα βάσανα δεν ανήκουν στο τραγούδι και... Τα παλιά βάσανα της Ελλάδας περάσανε! Ήρθε ο Καποδίστριας! Πάει ο Καποδίστριας! Τώρα περιμένουμε τον Όθωνα. Ο Όθωνας και η Αμαλία, ε! Όχι, η Αμαλία θα έρθει αργότερα. Τώρα περιμένουμε τον Όθωνα. Έτσι, μπράβο! Να έχουμε κι εμείς ένα δικό μας βασιλιά, να μην περιμένουμε όλα τους ξένους βασιλιάδες. Γιατί όποιος δεν έχει νύχια να ξυστεί... Καλά δεν λέω. Σοφά. Μόνο που κι αυτόν οι ξένοι μας τον διαλέξανε. Έστω να διαλέγουν οι ξένοι, ξέρουν αυτοί έχουν πείρα οι άνθρωποι. Σωστό. Ακούς τίποτα. Κάτι ακούω, ναι. Κάτι ακούω. Ωρε κόσμος που έρχεται για την υποδοχή, κοίτα, κοινόνι δακρυσμένη από χαρά. Και εμένα έτσι μου έρχεται να αρχίσω να πει από τη σηκή. Πάμε. Τρία καράβια φέρανε ξανθό κρασί στα ναπλή. Καράβια δώστε μου ξανθό κρασί να ξεδιψάσω. Φέρτε την κούπα τη χρυσή και τα αργυρό να είναι. Πήν απ' την κούπα τη χρυσή και με τη σέλη κουπά. Απ' το λαϊνί ξεδιψώ μετά και το λαϊνί. Γνεύω του ήλιου για να πιει κι αυτός να ξεδιψάσει. Πίνει κι ο ήλιος ο καλός, ζαλίζεται και πέφτει. Πάω στο λιβάδι για χορό, χορεύει το λιβάδι. Μουσική.
και λέει: στη γη σαδιάστε το κρασί και σπάστε το λαΐνι. Ένα δροσιστήκι κλεφτουριά που ξάπλωσε στα χώτα, χωρίς χερακιά για να πιει, φόρια για να χορέψει. Να δώσει στίχη κλεφτουριά που ξάπλωσε στα χόρτα, χωρίς χερακιά για να πιει, φόρια για να χορέψει. Λεμιτό μου η κιλοτίνα. Είναι, ξέρετε, μια εφεύρεση που τον καιρό της Γαλλικής Επαναστάσεως είδε μεγάλες δόξες. Έκοψε βασιλιάδες, πρίγκιπες, παπάδες, τσιμπικάδες και ύστερα από λίγο πολλούς από τους επαναστάτες που την ανέδειξαν. Τώρα όλοι αυτοί πέθαναν, παρήλθαν. Η κιλοτίνα όμως έμεινε. Τελειοποιήθηκε τεχνικώς και εξακολούθησε να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Όταν, παραδείγματι, τον καιρό του Όθωνα οι παλαιοί πολεμιστές ξεσηκώθηκαν στη Μάνη, στη Μεσσηνία, στη Ρούμελη, μας προσέφερε προθύμως τις υπηρεσίες της. Πήρε σβάρνα τα χωριά και ακόμα κεφάλια. Όταν ήμουν 7 χρονών είχα μια απορία. Πώς γίνεται ένα εργαλείο που λανσαρίστηκε από τη Γαλλική Επανάσταση να κόβει εν συνεχεία επαναστάτες? Αλλά επειδή πρόκειται για μια παιδική απορία, ας την αφήσουμε να βράζει στην αφέλειά της. Αποσταλμένη εξ Αθηνών, εξ ονόματος των συγχωριανών μου και με δάκρυα βαθυτά της χαράς, σας εύχομαι το καλώς ήλθατε. Και είναι πτωχά τα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για την τιμή που μας κάνετε να μας φέρετε και εδώ την ξακουστή κιλοτίνα. Με την κιλοτίνα συγχωριανή θα έχουμε από εδώ και μπρος γλυκύτερον θάνατον. Ας τη στείλανε οι ξένοι φίλοι που μας αγαπούν και δεν πάβουνε με κάθε τρόπο να μας βοηθούν. Μηχάνες και εφεύρεσεις για σύλληψεις και εκτελέσεις. Μηχάνες και εφεύρεσεις για σύλληψεις και εκτελέσεις. Μηχάνες και εφεύρεσεις για σύλληψεις και εκτελέσεις. Κάνεις πρώτα το σταυρό σου, γονατίζεις στο σκαμνί. Βάζεις δόθε το λαιμό σου, λευτερώνουν το σκηνί. Και ως που να πεις μη θέλει
Κόψανε πολλού στη μάνη και στου Βάλτου τα χωριά. Φωνακλάδε καπετάνιου πίναλε ακλεφτούρια. Μερδικό το σκυλολόι, γύρευα απ' τα φεντολόι. Μερδικό το σκυλολόι, γύρευα απ' τα φεντολόι. Μερδικό το σκυλολόι, γύρευα απ' τα φεντολόι. Και ξεχνάμε πως εκείνοι που ήρθαν από τη Φραγκιά. Ήρθαν από το φανάρι κι από τη Μολδοβλαχιά. Σώπα μάθε, όποιος βλέπει τα πολλά. Χάνει ο δόλιος και τα λίγα που δεν τα βρίσκε καλά. Στο καμάρι το παιδί σου, τέτοια να είναι η συμβουλή σου. Στο καμάρι το παιδί σου, τέτοια να είναι η συμβουλή σου. Στο καμάρι το παιδί σου, τέτοια να είναι η συμβουλή σου. Τώρα πάνε για τα Νάπλη και για την Τροπόλιτσα, όπου βγήκανε αντάρτες και το ρίξαν στην κλεψιά. Δεν μου λες, τι είναι η 3η Σεπτεμβρίου? Σιγά! Οδός την οδός 3η Σεπτεμβρίου δεν ξέρουμε! Ως. Γιατί τη λένε 3η Σεπτεμβρίου? Τι έγινε στις 3 του Σεπτέμβρη? Γιορτάζει κανένας Άγιος? Όχι.
καμιά Αγία. Ούτε. Είναι θρησκευτική εορτή. Πράγμα ήταν θρησκευτική εορτή, θα την ήξερες και από το σχολείο σου και από τη μαμά σου. Είναι τίποτα σαν εθνική εορτή. Όχι σαν... Φίλοι κι αδέρφια, μανάδες, γέροι και παιδιά, στα παραθύρια φύγετε και θωρείτε κι περπατούν στα σκοτεινά και σεργιανούν μες στα στενά. Φίλοι κι αδέρφια, μάνες, γέροι και παιδιά, γράφουν σημάδια μηνύματα στο βασιλιά. Σα δε φωνάξεις, εύχα να το γράψεις, να μη σ' ακούσουν τα σκυλιά, βγάλε φωνή χωρίς μίλια. Σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά. Ήταν στρατιώτες, καπετάνοι και λαϊκοί, όρκος τα βρώσα πάνω στο σπαθί τους, η λεπτεριά να μην χαθεί. Όρκος τα βρώσα στο σπαθί, καπετάνοι στρατιώτες λαϊκοί. Φωνή να ακούει απ' το λαό, σε ρήμο τόπο ζει και βασιλεύει, καστροφυλάει ερημικό, έχει το φόβο φυλακτό, όπου φωνή φοβάται να ακούει απ' το λαό. Ή να μην έχουν. Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν. Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν. Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν. Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν. Είναι και ανώριμοι για να το έχουν. Για το καλό τους σας μην το έχουν. Δεν επιτρέπεται να το έχουν. Αποφασίζουμε να μην το έχουν. Να μην το έχουν. Αγγλία, Παλιά, Αυστρία, Ρωσία, Κοσμοκρατορία, Παλαιοκρατία, Δημοκρατία, Σαροκρατία, Ιερά Συμμαχία. Και είμαστε τέσσερις δυνάμεις με καθήκοντα υψηλά. Η Ευρώπη να μην πάθει από τον μικρόν τα λάθη. Τραλαλα, τραλαλα, τραλαλα. Και αν επιμένουν να το έχουν, εάν το έχουν χωρίς να το έχουν. Τι εννοείτε έχουν δεν έχουν. Εάν νομίζουν ότι το έχουν και στην ουσία δεν το έχουν. Αυτοί θα χαίρουνε πως το έχουν και εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν. Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν και δεν θα έχουν ενώ θα έχουν. Αποφασίζομαι να έχουν. Εάν εμποδίσουμε να έχουν, υπάρχει κίνδυνος να έχουν. Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να αφήσουμε να έχουν. Παράδειγμα, όσα δεν έχουν είναι όσα αφήσαμε να έχουν. Υπεμενένει με σιδερό και με φωτιά, για κοίτα ποιο σου φέραμε καημένη, μα σαν φαινέβη από ψηλά, τα κρίματα σου είναι πολλά, τι που το σιδερό και έψαν τη φωτιά.
σπαθιά κάνουν βουλή συντακτική και γράφουν το θέλημά τους στα χαρτιά και η κοσμοθάλασσα πλατιά κάνουν βουλή ξεφυκαρώνουν τα σπαθιά. Τρεις τους εφεύρει μανάδες, γέροι και παιδιά. Στα παραθύρια βγείτε και θωρείτε, τι φαίνουμε στο βασιλιά, βαθιά γραμμένο στα χαρτιά. Τρεις τους εφεύρει μανάδες, γέροι και παιδιά. Για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αληθινή. Ωραία, Παπαβλέσσα, σήκω και λαβόηθαμε. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας. Πού είναι οι τρεις του Σεπτέμβρη? Πού είναι το σύνταγμα σας? Ο Σεπτέμβρης είναι παιδί του Μάρτη και εσείς παιδιά δικά μας. Οι πεθαμένοι με τα πεθαμένα και ζωντανή με τα ζωντανά. Στα λαϊκά.
εσύ ξέρα τουλάχιστο γιατί. Με του παναπαράδες
Αμερικανοί. Ορθόδοξοι διαμαρτυρόμενοι καθολικοί. Ζητείτε βασιλεύς διαφόραν πτωχήν αλλά ενάρετον με λαμπράς οικογενειακά σαρκάς και παραδόσεις ολίγων μεταχειρισμένην αλλά ωραία και εις καλήν κατάσταση. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνομεν αισίως το σωτήριον έτος 1897 στον πόλεμο της Μελούνας, σε εκείνο τον πόλεμο του Έσχους που λένε. Είχαμε, βλέπετε, πρίγκιπες και αυλικούς που λαχταρούσαν το βάθισμα του πυρός και μια βλαχοαστική τάξη που ήθελε να προκόψει βασισμένη στο δικό της τρίλο. Γυαλίσανε λοιπόν τα κουπιά, γυαλίσαν τα γαλόνια και πήγανε περίπατο με τα κανόνια. Γυαλίσαν τα κουπιά, γυαλίσαν τα γαλόνια και πήγανε περίπατο με τα κανόνια. Πολέμικες ζημιές σε χρυσές δραχμούλες, εκατομμύρια δυο χωριά ισοούλες. Και στο σουλτάνο μέτρα για να ξεθυμώσει τη Θεσσαλία πίσω να μας ξαναδώσει. Οι τέσσερα, οι πέντε εκατομμύρια λίρες και εσύ στον ήλιο ξάπλωσε και μέτρα. Θάρρος κυρίες και κύριοι, θάρρος, μη πανικοβάλλεστε! Ο εχθρός κατέλαβε την Μελούνα και προχωρεί προς τη Λάρισα. Δεν φαίνεται όμως πιθανόν ότι θα φτάσει στα Αθήνας. Ο αρχιστράτηγος διάδοχος έχει λομπράει στην υγεία του. Χθες βράδυ έφαγε εις τα Φάρσαλα χαλβά. Και αφού εκοιμήθη ησύχως, ήρχισε επανερχόμενος ως να έρχεται εκ διασκεδαστικού περιπάτου. Γιατί κυρίες και κύριοι? Διότι μεταχειρίζεται την οδοντόσφωνη Μοντεφιόρη. Απ' τα χρεόγραφα μας θα τα οικονομήσουν, θα δώσουν και θα πάρουν, θα καλοκαρδίσουν. Οι ξένοι τραπεζίτες και οι κερδοσκόποι μισοτιμής πουλούνται του φτωχού οι κόποι και τα δικά τους δάνεια πώς θα ξοβληθούνε χωρίς να μετάξει τους να ενοχληθούνε. Γυαλίσαν τα κουπιά, γυαλίσαν τα γαλόνια και πήγανε περίπατο με τα κανόνια. Αυτά τα πάθαμε, Θεός χωρέσκους, στα 1897. Και είναι από εκείνα που τα ξέρει πολύ καλά η οικονομική μας ιστορία. Ενώ οι άλλοι επίσημοι, επειδή την επίκραναν, τα περιφρονεί. Έτσι λοιπόν αποχαιρετήσαμε άδοξα το 19ο αιώνα. Μας είχε έρθει ηρωικά με κατσαντώνιδες, διάπους, αντρούτσους, καραϊσκάκηδες, κανάριδες. Και εμείς το ξεπροβοδίσαμε με μια πολεμόχαρη οπερέτα και με πανάκριβο το εισιτήριο, ιδιαίτερα στον εξώστη. Ο λαός όμως που δεν έχει τον πόλεμο για λούσο, ζεσταίνει ακόμα τα χέρια του στη φωτιά του 21. Ξαναγεννάει τους τελευταίους του 21
και ξαναρχίσει. Σήμερα σε είδα κι άναγα αγιάσα. Στολίσα μπροστά μου, γύρισε να ανοίξεις τις πόρτες τις μεγάλες που κλείσανε μια νύχτα, μπρε, που κλείσανε μια νύχτα. Μάζεψε το σπόρο από τα λόνια, τα μαρμαρένια, και σπήρε τα καραπέρα χωράφια, κρίτες να αναστηθούν καβαλά. Στολίσα μπροστά μου, γύρισε να ανοίξεις τις πόρτες τις μεγάλες που κλείσανε μια νύχτα, μπρε, που κλείσανε μια νύχτα. Όσο για την αλήθεια και την ουσία, στην Ιωνία και τα νησιά της, στο Πόντο, στη Σμύρνη και στην πόλη, περιμένουν ακόμα να αναστηθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Η Κρήτη φωνάζει ένωση. Η Ήπειρος και η Μακεδονία είναι ακόμα του Σουλτάνου. Ο Κρόνος, μεγάλη χάρη του, κραφάει πάλι του πουλιού το γάλα. Κάτι ο διχασμός, κάτι οι σύμμαχοι που μας αφήσαν στα μισά του δρόμου. Αλλά τι να κάνουμε. Ας πάμε τώρα ως τη Σμύρνη και την πόλη. Και τα ξαναλέμε. Ζητά πληροφορία
Βασίλης με την κόρη της Αναστασία. Εξαφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 1922 σε ηλικία 8 ετών κοντά στο Αξάρι. Παρακαλεί όποιον μπορεί να δώσει την παραμικρή πληροφορία να επικοινωνήσει μαζί της μέσω του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μαρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, ο τάφος σου άδειος και σε μια γωνιά μια χούφτα λόγια αδιάβαστα χαρτιά. Μαρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, αντί για σε αναστήθηκε η Τουρκιά, η πόλη πάει και η Σμύρνη στη φωτιά. Διπλοχαμένη Αγία Σοφιά, στερνή φωνή στην ερημιά, την Προύσα καίνε και στο Αϊβαλί, σταυρός Αγκάθι, ξύδι και πολύ. Φωτεινή και Σοφούλα, 9, 6 και 2 ετών. Για τελευταία φορά τα είδαν στο Βουνάρβαση, στις 18 Αυγούστου 1922. Όποιος γνωρίζει κάτι, παρακαλείται να πληροφορήσει τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ, και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί. Όλοι μας φάζαν και μας πνίγανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί. Για το γιο τους Μιχαλάκη, ηλικίας 13 ετών. Τα ίχνη του χάθηκαν στη Σμύρνη το Σεπτέμβριο του 1922, κοντά στην ξύλινη αποβάθρα. Αρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, μες του πετρέλαιου τη δρακοσπηλιά, να σ' αναστήσω ήρθα μόνειρα παλιά, πέτρινε πεθαμένε βασιλιά. Και έπαινε με
Αμερικανοί. Κυρίες και κύριοι, φτάνομαι στο τελευταίο πιο παρανοϊκό και σχιζοφρενικό επεισόδιο του έργου. Η περισσή αλήθεια αυτού του επεισοδίου έγκυται στο ότι είναι τόσο πολύ κοντινό μας και γνώριμο. Γιατί οι πρωταγωνιστές που είμαστε εμείς, εσείς, ο κύριος που κάθεται δίπλα σας, εγώ, και συμβαίνει ό,τι και με τη μύτη μας, που για να τη δούμε πρέπει να λιθορίσουμε. Ελάτε λοιπόν 33 χρόνια πίσω. Μας ρίχτηκαν Ιταλοί και Γερμανοί μαζί. Το θαύμα που κράτησε 6 μήνες δεν κρατάει άλλο. Ο ήλαρχος Φον Γιάκομπι ειδοποίησε τον Χίτλερ ότι η σημαία του κυματίζει στην Ακρόπολη. Εσύ τι γυρεύεις εδώ μέσα? Δεν μπήκα μόνος, με βάλανε. Γιατί τι έκανες? Απεργίες. Μόνο? Μοιράζαμε και κάτι εφημερίδες. Μόνο? Είχαμε και φτώχεια, πολύ φτώχεια. Καλά δεν έμαθες ότι έρχονται οι Γερμανοί, ότι φτάσανε? Το έμαθα. Εμία δεν φεύγεις. Είμαι κλειδωμένος, δεν μπορώ να βγω. Ποιος έχει το κλειδί, πού είναι ο φύλακας? Έφυγε. Και δεν του πες να σ' ανοίξει? Είχε διαταγή να μην μου ανοίξει. Α, καλά δεν του είπες ότι τώρα φτάνει ο εχθρός? Του το είπα. Και τι σου είπε? Είπε τώρα θα σε φυλάει ο εχθρός. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Θες να σε ανοίξω? Έτσι από καλή καρδιά. Ωραία, επειδή διαφωνώ. Άντε κόμπια σώσω. Τώρα κατά πού πας, από εδώ ή από εκεί? Όπου παρέα, εκεί καλύτερα. Άντε πάμε λοιπόν. Ora tus cali, ora tus cali.
Εκείνο λοιπόν τον καιρό, όπως σε κάθε δύσκολο καιρό, ήταν πολλοί αυτοί που βγήκαν από το πετσί τους. Άνθρωποι που δεν τους έπιανε το μάτι σου, παίρναν το βουνό με να του θέκει στο χέρι. Με το τίποτα, ο Γιάννης, ο Τάσος, ο Βάγκος, ο Μανώλης, αυτή η σιωπηλή στρατιά, αυτή η ωραία δική μας, σπρώχναν για καλά τον καιρό κατά την ελευθερία και την ειρήνη. Για μια ειρήνη που τους γέλασε και μια ελευθερία που πριν έρθει φαινότανε τόσο πλατιά. Σαν πολύ δεν ορίμασες μέσα σε μια παράσταση. Ξέχασα. Έχουμε δουλειές, πρέπει να πηγαίνω. Πάρε με μαζί σου. Πάμε για δύσκολες δουλειές. Με κυνηγάνε. Σε δύο λεπτά το έργο μας τελειώνει. Όμως δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε πικραμένοι. Και όχι γιατί σας κάνουμε χάρη, αλλά γιατί έτσι γίνεται πάντα και στη ζωή. Πάνα πίσω τον τόπο μας. Οι ρίζες μας είναι βαθιές. Το χώμα δικό μας. Κόβω, κόβεις, κόβει. Κόβουμε, κόβεται, κόβουν τα κλαριά μας, τον κορμό μας. Μα το χώμα ξαναφουσκώνει. Μια πράσινη φωνούλα ξαναβγαίνει και φωνάζει, εδώ είμαι. Καταπιαστήκαμε με κάτι δύσκολο. Καλέσαμε την τρέλα για βοηθό, αλλιώς δεν τα βγάζαμε πέρα. Τρέμαμε με αυτό που αγγίζαμε και τρέμουμε ακόμα. Όμως αυτό που θέλαμε ήταν να έρθείτε στην παραστασή μας και να μην φύγετε αδιάφοροι. Να βρείτε ψεγάδια να μας κρίνετε, αλλά να μην φύγετε αδιάφοροι. Κι αν σας κακοκαρδίσαμε ή αν σας κάναμε να γελάσετε με πράγματα που δεν έπρεπε, είναι γιατί διαλέξαμε το φαρδί το δρόμο. Εκεί που η ζωή είναι χύμα. Το αστείο, η βλαστήμια, τα όσια και τα ιερά. Ο Άγιος και ο Θεοπαίκτης. Ο Δράκος είναι εκεί. Και θα είναι και αύριο και μεθαύριο με το στόμα ανοιχτό. Ξερογλύφεται, τον βλέπετε. Είδε πως σκότωσαν την παρέα του Καραγκιόζη και περιμένει να τους φάει. Όμως δεν θα τους φάει. Κι ούτε τους σκότωσαν. Αν δεν με πιστεύετε, βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε. Η γη μας χτυπάει με 80 σφιγμούς, ωραίους σαν από παλιό τύπανο. Κάτι γίνεται! Κάτι γίνεται!
θάνατο.